Φίλε και φίλοι, χαίρετε με, βλέπετε έτσι χαμογελαστή και ε, με γλυκό ύφο το εξώφυλλο του βίντεο! Γιατί όντω αυτό το email με έχει συγκινήσει. Και κοιτάω, δεν μπορώ να σα τις δείξω για σκοπού προστασία προσωπικών δεδομένων τη κυρία που μου στέλνει. Ε, πολύ ωραίε φωτογραφίε, πάρα πολύ ωραίε φωτογραφίε. Είναι μια φωτογραφία η πρέπει να είναι από τη βάφτιση του baby και βλέπω ότι έχουν δύο κοριτσάκια το ζευγάρι και έχουν και τον Μπέμπι τώρα. Είναι μια φωτογραφία του Μπέμπι μοναχού του και είναι μια φωτογραφία του παιδιού με τον μπαμπά. Εντάξει, μοιάζει και σε σένα και στον μπαμπά το παιδί. Πολύ και είναι και πολύ ωραίο παιδί. Wow. Λοιπόν, τεκνοποίηση στα 49 χωρί εξωσωματική. Αγαπητή Θέκλα, σα γράφω ετούτε στι αράδε ενώ είμαι τόσο κουρασμένη για να σα πω. 49 χρονών εγκυμοσύνη, χωρίς να το περιμένουμε. Ο σύζυγος 66 χρονών, 50 χρονών ήμουν στα πρώτα γενέθλια του μικρούλη μας. Εκείνος ένα, εγώ 50. Φανταστείτε, έκανα γυμναστική TRX, έκανε και εγώ παλιά, ωραίο το TRX, ε. κρέμες αντιγυραντικές κλπ. Είχα, την ηλικια... Είχα δεχτεί την ηλικιακή μου ομάδα και ένα ο μικρός. Χαρούμενη, συγκινημένη και με μεγάλη ανησυχία Πώς θα σταθώ δίπλα σε αυτό το καμάρι στα πρώτα βηματάκια, νήπια, σχολείο, πάρτι, εκδρομές κλπ. Πανικός! Οι άλλες μαμάδες σχεδόν ζηλεύουν. Αισθάνονται ζήλια καθαρή για την κατάστασή μας. Το πιστεύω. Το σκυλάκι να είναι ήσυχο παρακαλώ. Χωρίς προσπάθεια, καμία έξω σωματική. Πίσω όμως από την εικόνα που φαίνεται προς τα έξω υπάρχει πολύ σκληρή δουλειά με στην οικογένεια για την οικογένεια. Το μεγάλο παιδί φέτος θα δώσει εξετάσεις και θέλει ησυχία, κοτομπουκίτσες και άλλα εφηβικά φαγητά. Τι ώρα θα γυρίσει, πότε θα βγει κλπ. Ο σύζυγος είναι σε έναν απαιτητικό χώρο λόγω εργασίας... οπότε υπάρχει αγώνας και από τη δική του πλευρά και για την εργασία του, για να είναι άψογος. Ο μικρός παντού παιχνίδια σκόρπια και πάντα έχει δίκιο. Ό,τι θέλει το Ζουζούνι. Δηλαδή τον έχετε στο παόπα το μικρό. Μόνο στον παιδικό μπαίνει σε σειρά. Η μαμά, εγώ, ξαναφόρε τζιν και τρέχω σαν το βέγκο. Η κούραση είναι κάποιε φορέ απίστευτη. Όμω ο μικρό είναι η αγάπη μα δεν τον αλλάζουμε με τίποτα στον κόσμο. Όσο για εμένα με τον σύζυγό μου, όσο και να με νευριάζει κάποιες φορές με τις απόψεις του κλπ, άλλο τόσο τον αγαπάω το ίδιο και εκείνο. Άρα είστε ένα ζευγάρι που έχετε και κάποια καυγαδάκια αλλά αγαπιέστε. Δεν είναι τα ιδανικά ζευγάρια χωρίς καυγαδάκια. Τα καλά ζευγάρια έχουν και τα καυγαδάκια τους. Το τι είναι δυνατό βρίσκεται σε άλλου τα χέρια Μα Μας ξεπερνά το σκοράρισμα του και πέντε. Εύχομαι σε όλες τις γυναίκες, χωρίς εξωσωματική ή με εξωσωματική, ό,τι καλό. Καλό απόγευμα σας εύχομαι. Ακόμα καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη μου το στείλε και σας λέω βλέπω τις φωτογραφίες και είναι, είναι γλυκύτατη. Λοιπόν, καταρχάς, η κυρία αυτή δεν μοιάζει 50 με τίποτα. Με τίποτα δεν μοιάζει 50. Η αλήθεια είναι πω και η γυμναστική με TRX βοηθάει. Και το να βάλει τον τζιν και να τρέχει σαν το βέγκο βοηθάει. Και οι αντικειμενικέ κρέμε βοηθάνε. Αλλά και η αγάπη βοηθάει. Αυτό που θέλω να πω και να σχολιάσω στο email τη φίλη. Που είμαι σίγουρη ότι το έχει στείλει λόγω του πρόσφατου βίντεο που κάναμε για το ζήτημα το κοινωνικό που προέκυψε με άσχημα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα για μια μητέρα η οποία είχε την ατυχία τρεις μέρες πρωτού γεννήσει σε ηλικία 52 ετών να έχει ανέβρισμα στον εγκέφαλο και να χάσει τη γέννηση του παιδιού της που κάναμε αυτή τη συζήτηση για την τελική ακαπλαίσια, για την εγκυμοσύνη στα 50, τι μπορεί να σημαίνει για τα παιδιά και ούτω καθεξής. Θέλω να σας πω το ακόλουθο. Ως άνθρωπος, ως ψυχολόγος και μετά ως μητέρα. Τα παιδιά χρειάζονται αγάπη, υπευθυνότητα και σοβαρότητα εκ μέρους των γονείων τους. Τα παιδιά χρειάζονται ανάληψη ευθύνης από τους γονείς. Καλός γονιός δεν είναι αυτός ο οποίος είναι 20 χρονών ή 30 χρονών, ούτε αυτός ο οποίος έχει πολλά χρήματα, ούτε αυτός ο οποίος μπορεί να προσλάβει νταντάδες κλπ. Καλός γονιός είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει συνειδητά να φέρει ένα παιδί στον κόσμο γνωρίζοντας τι σημαίνει ευθύνη Ξαναδιαβάζω από το mail της φίλης αυτό το πολύ ωραίο που γράφει. Χαρούμενη, συγκινημένη και με μεγάλη ανησυχία πώς θα σταθώ δίπλα σε αυτό το καμάρι, στα πρώτα βηματάκια, ανήπια, σχολείο, πάρτι, εκδρομές κλπ. Η έγνοια της ήταν πώς θα σταθεί σωστά δίπλα στο παιδί της. Και στη φωτογραφία που βλέπω και με τον μπαμπά υπάρχει έτσι μια πολύ γλυκιά εικόνα πατέρας και ιός, πατήρ και ιός. Πολύ γλυκιά εικόνα και κάθονται πάνω στον καναπέ με ένα στυλάκι. <laughs> <laughs> Θα ήθελα να σας τη δείξω, αλλά δεν μπορώ γιατί ε, εικονίζεται το παιδί. Και δεν βγάζουμε τα παιδιά στα social και στο YouTube. Λοιπόν, θέλω να πω ότι έχω γνωρίσει πολλά παιδιά τα οποία τα έχουν κάνει οι γονείς τους σε πολύ νεανική ηλικία, ίσως και στην πιο κατάλληλη ηλικία, γύρω στα 30 ας πούμε. θα έλεγε κάποιο γύρω στα 30 είναι ότι πρέπει, είσαι αρκετά νέο και έχει καλή σωματική και φυσική κατάσταση. Δεν είσαι έφηβο πλέον, άρα είσαι όριμο, κάνει καλέ επιλογέ. Κουτουλουπού, κουτουλουπού, κουτουλουπού. Έχω συναντήσει δεκάδε χιλιάδες ανθρώπου που του γέννησαν γονεί γύρω στα 30 και που μεγάλωσαν με πολύ άσχημο και κακοποιητικό τρόπο. Έχω συναντήσει και ανθρώπους που τους γέννησε σαν σε μεγαλύτερη ηλικία, που επίσης μεγάλωσαν με άσχημο και κακοποιητικό τρόπο. Έχω συναντήσει και ανθρώπους που τους γέννησε σαν σε πολύ... Α, πολύ νεανική ηλικία, στα 18, στα 16, στα 20, στα 22, στα 21, και πάλι μεγάλωσαν με άσχημο και κακοποιητικό τρόπο. Και επίσης έχω συναντήσει, και οφείλω να το πω, πολλούς γονείς οι οποίοι ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης μεγάλωσαν τα παιδιά τους με αγάπη, σεβασμό και υπευθυνότητα. Είναι ένας από τους πιο σοβαρούς και υπεύθυνους ρόλους που μπορεί να αναλάβει ένας άνθρωπος το να γίνει γονιός. Και ναι, Ακόμη και η φίλη που στείλε το email που είχε την απρογραμμάτηση στην εγκυμοσύνη στα 49, θα μπορούσε να αποφασίσει ότι δεν θα προχωρήσει με την εγκυμοσύνη και να προχωρήσει σε διακοπή κοίηση. Θα μπορούσε. Άρα από τη στιγμή που αποφάσισε συνειδητά να κρατήσει το παιδί, σημαίνει έκανε μια συνειδητή απόφαση να γίνει η μάνα στα 49, έστω και δεν το είχε προγραμματίσει πολύ νωρίτερα. Είμαι σίγουρη ότι όταν έμαθε τα νέα της εγκυμοσύνης, χρειάστηκε εκεί πέρα να αποφασίσει πώς θα διαχειριστεί το ζήτημα. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν χρειάστηκε να μπει σε αυτό το δίλημα από την αρχή που το έμαθε, ξαφνιάστηκε από τη μια και από την άλλη άρχισε να αγωνιά για το πώς θα ανταπεξέλθει στο ρόλο. Όλα τα μωρά είναι γλυκά, όλα τα μωρά είναι τρυφερά, όλα τα μωρά είναι αγαπητικά, αλλά δεν είναι όλοι όσοι γεννάνε ή στο ρόλο του γονιού μέσω υιοθεσία, μέσω παρένθετη μητέρα, μέσω τεκνοθεσίας και ούτω καθεξής, Δεν είναι όλοι κατάλληλοι για να είναι γονεί και δεν είναι όλοι γονεϊκοί. Και παίρνω την ευκαιρία εξ του email τη φίλη να δώσω κάποιε απαντήσει σε ερωτήματα που δέχομαι τις τελευταίες μέρες, από γυναίκες, οι οποίες είναι γύρω στα 35, γύρω στα 40, οι οποίες αντιμετωπίζουν διλήμματα σε σχέση με το πώς θα διαχειριστούν το όνειρο που έχουν για γονεϊκότητα. Θα σας διαβάσω εδώ πέρα ε, κάτι που μου έχει γράψει μια φίλη, δωρεά ο Αρίων γράφει. Καλησπέρα σας, χαίρομαι ιδιαίτερα που το τελευταίο διάστημα ανακάλυψα τα βίντεο που αναρτούνται στο YouTube και τα παρακολουθώ ανελίπως. Καλώς όρισε στην παρέα μας φίλη. Νιώθω ότι βρήκα επιτέλους κάποιον με τις ίδιες με μένα απόψεις. Για να μην σας κουράσω θα αναφερθώ άμεσα στο θέμα το οποίο με απασχολεί και πήρα το θάρρος να σας γράψω. Θα ήθελα τη γνώμη σας για τη δωρεά ο Αρίων. Σε κάποιο προηγούμενο βίντεο δεν θυμάμαι το θέμα του. Αναφέρατε μεταξύ άλλων τη δωρεά ο Αρίων και ότι θα κάνατε ειδικό βίντεο για το θέμα αυτό και, από το, και το χειρισμό του από ψυχολογική απόψη. Από ό,τι φαίνεται είναι ο μόνο τρόπο να τεκνοποιήσω. Είμαι 45 πλά στην ηλικία και άμα απασχολούν κυρίω δύο επιμέρου θέματα. Το, τρο, το πρώτο για τον τρόπο χειρισμού τη πληροφορία αυτή στο παιδί που θα γεννηθεί, πότε και με ποιον τρόπο θα πρέπει να ενημερωθεί και τις πιθανές συνέπειες που θα υπάρξουν, ίσως παραπλήσεις με τη υιοθεσίας. Το δεύτερο είναι ότι η συγκεκριμένη δότρια ίσως δώσει οάρια και σε άλλα ζευγάρια, ή και τεκνοποιήσει ίδια τα παιδιά της, και, ενδεχόμενο, και, είναι, και το ενδεχόμενο να υπάρχουν αδέλφια σε μια μικρή κοινωνία με τις πιθανές συνέπειες φόβος για πιθανή αιμομιξία. Αυτό που θα σου πω σε σχέση με τούτο είναι ότι υπάρχουν κανονισμοί σχετικά με τις δότριες οάριων και με τους δότες σπέρματο και υπάρχουν κανονισμοί ώστε να μην, να μην είναι από την ίδια κοινότητα η δότρια με τη λήπτρια, να μην είναι από την ίδια κοινότητα ο δότης με τη λήπτρια ή το ζευγάρι που λαμβάνει τη δωρεά σπέρματος και να μην ο ίδιος δότης, η ίδια δότρια να μην στέλνουν περισσότερα από ένα δείγμα σε μια συγκεκριμένη κοινότητα. Αυτό πρέπει να το ρωτήσεις με το γιατρό που έχει να κάνει με την, με την υποβοηθούμενη γονιμότητα. Τι, τι κανονισμοί υπάρχουν. Δεν είμαι νομικός, δεν γνωρίζω την, την νομοθεσία και αν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία που να ρυθμίζει τα ζητήματα δωρεών γενετικού υλικού. Όμως είμαι σίγουρη πως υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδε. Δηλαδή υπάρχουν οι τράπεζες σπέρματος και οι τράπεζες οαρίων... οι οποίες έχουν πολλούς δότες, πολλές δότριες... και όταν σου δώσουν να επιλέξεις, σου δίνουν να επιλέξεις από άτομα... τα οποία δεν έχουν στείλει γενετικό υλικό στην περιοχή σου... ή τουλάχιστον θα έπρεπε έτσι. Αυτό πρέπει να συζητήσει με τον γιατρό. Αν κάποιο νομικό εδώ στην κοινότητά μα γνωρίζει σε σχέση με αυτά παρακαλώ να το βάλει στα σχόλια. Εκτιμώ την άποψή σας και θα χαρώ ιδιαίτερα να τη μοιραστείτε μαζί μου. Λοιπόν, και τη ρώτησα, μιλάς για δωρεά ο Αρίων και σπέρμα από το σύντροφο σου και μου λέει ναι. Λοιπόν, λοιπόν, η περίπτωση αυτή, στην οποία η μητέρα είναι σε θέση να εγκυμονήσει, αλλά ο γιατρός την ενημερώνει μετά από τις εξετάσεις της ανάλογης ότι τα οάρια της α, έχουν κάποια ζητήματα και χρειάζονται δότρια οαρία. Άρα θα γίνει μια εξωσωματική με οάριο από δότρια, σπέρμα από τον πατέρα του παιδιού και θα κυοφορήσει το παιδί η μητέρα του παιδιού. Σαφώς δεν είναι το ίδιο με την οθεσία. Είναι παραπλήσιο, αλλά δεν είναι το ίδιο όμω. Γιατί ε, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το παιδί θα μεγαλώσει μέσα στο δικό σου σώμα, το παιδί θα συνδέεται μαζί σου από την πρώτη στιγμή. Η σύνδεση ε, παιδιού και μάνας ξεκινάει από το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης προς το τέλος του πρώτου τριμήνου της εγκυμοσύνης όπου υπάρχει μια επαρκής εγκεφαλική ανάπτυξη στο έμβριο ώστε να ενεργοποιηθεί το κέντρο ακοής και το κέντρο κατανοήσης της γλώσσας κλπ. Οπότε είναι μια μικρή λεπτομέρεια ότι τον DNA του αρίου, του αρχικού, του αρχικού κιτάρου, που χρησιμοποιήθηκε για την σύλληψη του παιδιού δεν ήταν δικό σου με το δικό σου αίμα θα τραφεί, με το δικό σου αίμα θα μεγαλώσει, με σένα θα γίνει άνθρωπος μέσα στην κοιλιά σου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και εσύ θα το γεννήσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις γυναικών που έχουν υιοθετήσει παιδιά, τα οποία τα υιοθέτησαν σε πολύ πρώιμη προ, ηλικία, δηλαδή μερικών ημερών, ή γυναίκες που έχουν υιοθετήσει παιδιά μερικών χρόνων, και η σύνδεση και ο δεσμός που έχουν και η μητρική σχέση ουσιαστική που έχει η μητέρα με το παιδί να είναι πολύ πιο ισχυρή δεσμοί όταν η μητέρα είναι ένας σοβαρός και υπεύθυνο άνθρωπος από ό,τι άλλα παιδιά που τα γέννησε η μητέρα με τα δικά της σοάρια και τα κοιοφόρησε ίδια και τα γέννησε ίδια. Εντάξει, ε, όσον αφορά στο πώ θα το πει, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συζητήσεις με τον παιδοψυχολόγο με τον οποίο πρέπει να συνεργαστείς από τώρα. Δεν προχωρούμε σε μία διαδικασία εξωσωματικής χωρίς να έχουμε ψυχολόγο. Ε, χρειαζόμαστε ψυχολόγο. Θα δώσεις πάρα πολλά χρήματα στην εξωσωματική. Μην τσιγκουνευτείς να δώσεις και το πολύ μικρότερο οικονομικό ποσό που θα χρειαστεί σε έναν ψυχολόγο που να έχει γνώσεις αυτών των θεμάτων και ένας παιδοψυχολόγος έχει έχει γνώσεις αυτών των θεμάτων. Σκέφτομαι τώρα στο μυαλό μου, έχω τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, τη συνάδελφο, η οποία είναι και ψυχολόγο ενηλίκων και παιδοψυχολόγο. Και σκέφτομαι ότι είναι ίσω ένα πολύ κατάλληλο συνδυασμό να είναι και ψυχολόγο ενηλίκων και παιδοψυχολόγο ταυτόχρονα, γιατί θα μπορέσει ένα ψυχολόγο που έχει και τι δύο εξειδικεύσει να σε βοηθήσει και σε ένα να διαχειριστεί το άγχο σου, τι φοβίε σου, τι σκέψει σου, τι αγωνίε σου σε σχέση με τη μητρότητα και την απόκτηση παιδιού, αλλά και να σε συμβουλεύσει συγκεκριμένα και στοχευμένα με βάση το πώ είσαι εσύ, το πώ θα είναι το παιδί σου, Ω προ το πώ να το πει, με παραμυθάκια, με παραβολέ, θα σου το εξηγήσει. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη εξατομικευμένη προσέγγιση για το συγκεκριμένο παιδί στη συγκεκριμένη οικογένεια με τι συγκεκριμένε συνθήκε. Δηλαδή, ό,τι και να σου πω εγώ, δεν θα είναι τόσο βοηθητικό και τόσο χρήσιμο όσο αν έχει την ψυχολόγο σου να σε παρακολουθεί πριν από την εξωσωματική, κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη. Και μετά που θα γεννήσεις. Θεωρώ ότι κάθε οικογένεια πρέπει να έχει τον ψυχολόγο της. Και όταν έχουν παιδιά, τον παιδοψυχολόγο της. Αυτή είναι η γνώμη. Τώρα, ε, επειδή γνωρίζω ότι κάποιες γυναίκες ε, μπορεί να έχουν μέσα στο μυαλό τους μια σκέψη, ότι «Μα δεν είναι παιδί μου, αφού δεν έχει το δικό μου DNA» και μπορεί να αγαπούν το παιδί τους, να είναι εξαιρετικά συνδεδεμένες μαζί του, αλλά να νιώθουν μειονεκτικά ότι όταν η κόρη μου ή ο γιος μου ανακαλύψει η μάθη από εμένα ότι δεν ήταν δικό μου το άριο ε, και ήταν ο άριο από δότρια, δεν θα με αγαπάει το ίδιο. Και αυτές οι γυναίκες ταλαιπωρούνται, ταλαιπωρούν τον εαυτό τους, νιώθουν, νιώθουν ενοχές για πράγματα που δεν φταίνε και βασανίζονται αδίκως είχα γνωρίσει μια κυρία η οποία είχε κάνει ένα το κοριτσάκι με τον άντρα τη με δότη ε, ο Αρίων. Με, με δότηρια ο Αρίων, με, ο, με ο Άριο από τράπεζα ο Αρίων. Και ενώ ήταν εξαιρετική μαμά και ήταν πολύ συνδεδεμένη με το παιδί της, τη βασάνιζε η ιδέα ότι δεν τα κατάφερα να κάνω παιδί με το δικό μου ο Άριο και κλπ. Και, και, και όταν τη συνάντησα, έχει κάποια χρόνια, τη είπα πρέπει να πας άμεσα σε ψυχολόγο για να ξεπεράσεις αυτό το, το, τη φοβία που έχεις μέσα σου αυτή την, τη σκέψη ότι δεν είσαι αρκετά καλή μαμά επειδή δεν έδωσε το άριο γιατί έχεις όλα τα άλλα στοιχεία μιας καλής μαμάς και αυτό σε βασανίζει και αυτό σε ταλαιπωρεί οπότε θεωρώ ότι καμία εξωσωματική καμία υποβοηθούμενη εγκυμοσύνη δεν πρέπει να γίνεται χωρίς τη συμβολή ψυχολόγου επίσης όσον αφορά για τη φύλαξη ο αρίων, γιατί με έχετε ρωτήσει κάποιες, αρκετές. Δεν είμαι εναντίον. Ούτε υπέρ είμαι, ούτε εναντίον είμαι. Με ποια έννοια. Με την έννοια του ότι μπορεί για μία γυναίκα στα 25, στα 30, να έχει ληφθεί η απόφαση για την ίδια ότι εγώ δεν θέλω να κάνω παιδιά. Οπότε αν έχει αποφασίσει μία γυναίκα πως δεν θέλει να κάνει παιδιά, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να καταψήξει το αριά της. Κανένας. Μια άλλη γυναίκα μπορεί να έχει αποφασίσει ότι εγώ θέλω να κάνω παιδιά, αλλά δεν θέλω να τα κάνω με τον πρώτο τυχόντα. Θέλω να συναντήσω έναν αξιόλογο σύντροφο, έναν ταιριαστό σύντροφο, έναν άνθρωπο με τον οποίο να συνδεθούμε ουσιαστικά και να έχουμε μια αυθεντική σχέση αγάπη. Και μέσα σε αυτή την αυθεντική σχέση αγάπη να φέρω ένα παιδί. Και επειδή αντιλαμβάνομαι ότι η ρεαλιστική πραγματικότητα δεν είναι ότι για κάθε αξιόλογη κοπέλα υπάρχουν σειρά αξιόλογων επιλογών α, για να βρει κάποιον σύντροφο να κάνει παιδιά μαζί του. Με απλά λόγια, δύσκολα βρίσκουμε ανθρώπους στις μέρες μας και άνδρες και γυναίκες με το φανάρι. Όντως, η επιλογή της κατάψυξης ο σου δίνει μία ευχέρεια ώστε να πεις «ρε παιδί μου είμαι τώρα 27» και ακόμη δεν έχω συναντήσει κάποιον κατάλληλο σύντροφο, θέλω να καταψήξω το άριά μου τώρα, στα 27 μου, για να έχω να πάρω 20-30 χρόνια, ξέρω εγώ, 20-25 χρόνια παράταση, ούτω ώστε όταν θα συναντήσω τον κατάλληλο σύντροφο, εάν δεν μπορώ να, να κοιοφορήσω με φυσικό τρόπο, Είδε εκεί κοπέλα στα 49 έκανε παιδί και σας λέω, έχω, ξέρω και άλλε περιπτώσεις τέτοιες, τότε να χρησιμοποιήσω τα κατεψυγμένα οάρια. Ή η άλλη επιλογή είναι αν μέχρι τότε, μέχρι τα 40, μέχρι τα 45 δεν συναντήσω τον άνθρωπό μου και οι άνθρωποι που έχω συναντήσει δεν είναι κατάλληλοι για σύντροφοι, δεν είναι κατάλληλοι για να είναι γονεί μαζί μου, να κάνω παιδί μόνοι μου προχωρώντας με τη διαδικασία α, της εξωσωματικής με Επίσης, εξωσωματικές με δότη κάνουν και ζευγάρια γυναικών ομόφυλα. Δηλαδή, δύο γυναίκες μαζί θα κάνουν εξωσωματική με δότη. Δεν, δεν, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να γίνουν και οι δύο μητέρες. Ε, δεν ξέρω. Έχω ακούσει ότι είναι ακριβή διαδικασία η διαδικασία της κατάψυξης αριών. Επίσης, έχω ακούσει ότι από μαρτυρίε γυναικών που το βίωσαν, ότι είναι μια έτσι φάση λίγο περίεργη, βάζει κάποιε ενέσει, παίρνει κάποιε ορμόνε προκειμένου να γίνει το harvesting των οαρίων. Δηλαδή, δίνουν κάποιε ορμόνε ο γιατρό, δεν τι παίρνει μόνο σου. Δίνει κάποιε ορμόνε ο γιατρό, ώστε να, γίνει, ε, να αυξηθεί η παραγωγή οαρίων σε εκείνο τον κύκλο και είναι μία ε, διαδικασία ε, σαν επεμβατική η λήψη οαρίων, δεν είναι χείριση. Από ό,τι κατάλαβα είναι ε, με λαπαροσκόπηση που παίρνονται τα οάρια. Ε, άρα υπάρχει μία ταλαιπωρία σωματική στη λήψη αρίων, η οποία είναι μια και έξω. Ενώ μια φορά χρειάζεται να το περάσεις, σπάνια θα χρειαστεί μια κοπέλα να το κάνει δύο φορές... Και είναι και το ότι στοιχίζει ένα ικανό ποσό οικονομικό κάθε χρόνο το να πληρώνει την φύλαξη των Οάριων. Ε, δεν τα γνωρίζω αυτά. Ψάξτε να μάθετε πληροφορίε, ρωτάτε πληροφορίε. Στον γιατρό που θα πάτε, ρωτήστε πληροφορίε. Δείτε 2-3 γιατρού, Δείτε 2-3 γενετιστέ. Μην μείνετε σε ό,τι σα πει ένα. Ε, είναι μια επιλογή αυτή είναι μια επιλογή. Ε, υπάρχουν διάφορε διάφορες επιλογές. Υπάρχει και η επιλογή αν κάποιος θέλει να γίνει γονιός... να γίνει γονιός χωρίς απαραίτητα να μεταβιβάσει το DNA του... Ε, και να υιοθετήσει παιδί. Και μην νομίζετε ότι τα παιδιά που γίνονται με τα δικά μας σουάρια... <laughs> και τα δικά μα ζουάρια <laughs> ότι μα μοιάζουν και πολύ. Πολλέ φορέ είπαμε, τα παιδιά πριν από 7 γενιέ μπορεί να γεννήσει ένα παιδί με δικό σου άριο και να μην σου μοιάζει καθόλου. Ή ένα παιδί το οποίο να μην έχει συγγένεια μαζί του γενετική, να νιώθει πολύ συνδεδεμένο μαζί του. Και αυτό, α πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να το βιώσουν εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά στην τάξη που είναι έτσι πολύ ευσυνείδητα παιδιά και πολύ γλυκά και πολύ επικοινωνιακά και μπορεί να σου πω ρε παιδί μου με τα δικά μου τα παιδιά δεν τη βρίσκω την επικοινωνία και τη συνδεσιμότητα όπως τη βρίσκω με τους μαθητές μου οι ψυχολόγοι μπορεί να το πούν αυτού για τους θεραπευόμενους τους και ούτω καθεξής. Είναι όλες οι επιλογές θεμητές. Ζούμε στο 2023, μπορούμε να πάρουμε στα χέρια μας το μέλλον το δικό μας όσον αφορά στο αν θα γίνουμε γονεί ή όχι, εάν ένας άνθρωπος αποφασίσει ότι θέλει να γίνει γονέας, δικαιούται να προβεί σε κατάψυξη του δικού του γενετικού υλικού, και οι άνδρες υποθέτω ότι μπορούν να το κάνουν αυτό, προκειμένου να δώσουν χρόνο στον εαυτό τους, ούτω ώστε να τεκνοποιήσουν όταν θα είναι έτοιμοι για να τεκνοποιήσουν, όταν θα είναι έτοιμοι ψυχικά και συναισθηματικά, όταν θα είναι έτοιμοι από, υπό την έννοια της συντροφικότητας, ότι έχουν βρει και τον κατάλληλο άνθρωπο για να γίνουν γονείς μαζί ή όταν είναι έτοιμοι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή και οικονομικά, γιατί ένα παιδί... Φέρει πάρα πολλές α, και ε, ευθύνες που έχουν να κάνουν με το χρόνο που χρειάζεται να δώσει το παιδί, αλλά και οι οικονομικές ευθύνες. Λοιπόν, τι να σας πω. Ε, εγώ δεν είμαι εναντίον της μονογονεϊκότητας. Θεωρώ ότι η μονογονεϊκότητα είναι κάτι το οποίο βιώνουμε στην κοινωνία μας, ούτως ή άλλως από την απαρχή του χρόνου. Δηλαδή από τον καιρό που δημιουργήθηκε ο θεσμός της οικογένειας ήταν πολύ συχνά τα περιστατικά που πέθαινε ο ένας από τους δύο. Όπως επίσης στις μέρες μας είναι πάρα πολύ συχνά τα περιστατικά που χωρίζει ένα ζευγάρι. Και θεωρώ ότι αν μία γυναίκα ή ένας άνδρας αποφασίσει ότι έχω κάνει το ψάξιμο που ήθελα να κάνω. Έχω προσπαθήσει να συναντήσω έναν ταιριαστό άνθρωπο ρεαλιστικά κάνω μια παραδοχή ότι δεν έχω συναντήσει ακόμη αυτόν τον άνθρωπο. Έχω κάνει και ψυχοθεραπεία παράλληλα ώστε να δω αν έχω εγώ κάποια ζητήματα τα οποία με ε, αποκλείουν από το να συνδεθώ με υγιείς προσωπικότητες. Π.χ. αν έχω μια αποφευκτικότητα, αν έχω μια φοβία της δέσμευσης, αν έχω μια τάση συνεξάρτηση και ούτω καθεξής. Εγώ θεωρώ ότι η ψυχοθεραπεία είναι απαραίτητη για όλους. Όχι μόνο για όσους θέλουν να γίνουν γονείς, για όλου. Και η ψυχοθεραπεία είναι χρήσιμη προ όλου. Είναι τεράστια το ωφέλι τη ψυχοθεραπεία. Τεράστια. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούω ότι οι άνθρωποι ξεκινάνε ψυχοθεραπεία. Χαίρομαι α, πάρα πολύ. Είναι το πιο ωραίο νέο που μπορεί να μπει κάποιο. Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία. Λοιπόν. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος συνειδητά και μετά που έχει περάσει και από ψυχοθεραπεία ώστε να δουλέψει τα κομπλεξιλίκια του, να δουλέψει τα τραυματά του, να δουλέψει τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικούς στρες, να δουλέψει όλα αυτά τα ζητήματα, τότε μπορεί κάλλιστα να προχωρήσει στη, μονογονεϊκή, στη δημιουργία μονογονεϊκής οικογένειας εν συνείδητα και να ξέρει από την αρχή και να προετοιμαστεί μέσω της ψυχοθεραπείας και της ψυχοεκπαίδευση ότι θα είμαι εγώ και το παιδί ή εγώ και τα παιδιά αν τα παιδιά είναι δίδυμα ή αν δύο παιδιά και αυτές είναι οι συνθήκε μου, αυτά είναι τα δεδομένα μου, θα αναλάβω την ευθύνη που εγώ αποφασίζω να αναλάβω υπεύθυνα γνωρίζοντας ρεαλιστικά τις συνθήκε μου. Ως μονογονιός, ως μητέρα η οποία ξεκίνησα να μεγαλώνω ε, παιδιά μόνη μου από το 2001 όταν ήταν ο γιος μου 4 ετών και η κόρη μου 1,5 θέλω να σας πω ότι μεγάλο μέρος της ψυχικής μου ενέργειας μεγάλο μέρος των resources, των resources μου μεγάλο μέρος των συναισθηματικών, ψυχικών και οικονομικών μου πόρων ακόμη πήγαιναν πάνω στη ψευδέστηση του ότι μπορεί να υπάρξει η τέλεια οικογένεια και πάνω στη ψευδέστηση του ότι αν διατηρήσω το γάμο ή αν δημιουργήσω μια νέα αναδημιουργημένη οικογένεια θα είναι καλύτερα τα πράγματα από το να είμαι μόνη μου. Με λύπη διαπιστώνω τώρα, με λύπη για το παρελθόν και χαρά για το παρόν ότι έτσι όπως είμαι τώρα και έχει από πέρσι που ξεκίνησε αυτό το πράγμα από τα 47 μου έτσι όπω είμαι τον τελευταίο χρόνο, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, που είμαι εξαιρετικά συνειδητοποιημένη για το ότι δεν χρειάζομαι οπωσδήποτε να έχω κάποιον άνδρα στο πλευρό μου, λέω άνδρα επειδή έτυχε να γεννηθώ ετεροφιλόφιλη, για να είμαι καλά, όλη αυτή η ψυχική ηρεμία που έχω, όλη αυτή η καθαρότητα που είχε επέλθει στο πνεύμα μου, μετά που καταπάτησα καταπάτησα το δαίμονα της συνεξάρτησης και τον έβαλα κάτω από πολύ αυστηρή ψυχοθεραπεία, έβαλα τον εαυτό μου κάτω από οξία ψυχοθεραπεία και θεωρώ ότι για πρώτη φορά στη ζωή μου απελευθερώθηκα από το δεσμό του λίμερανς και της συνεξάρτησης, γιατί λίμερανς πολλές φορές είναι και το να είσαι μόνος σου, αλλά να σκέφτεσαι πόπο να ερωτευμένο με τον έρωτα και να σκέφτεσαι πω και αν είχα κάποιο θα ήμουν καλά κλπ. Εάν έκανα τα παιδιά μου με αυτό το mindset που έχω τώρα, με αυτόν τον τρόπο σκέψης που έχω τώρα, με αυτή τη συναισθηματική συνθήκη που έχω τώρα, θα ήμουν 150 φορές καλύτερη μάνα από ό,τι υπήρξα. Και λυπάμαι γι' αυτό. Λυπάμαι που δεν με είχε μεγαλώσει κάποιος και να μου πει «μπορείς και μόνη σου». Λυπάμαι που δεν μεγάλωσα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχω όλα αυτά τα τραύματα και να μην έχω όλο αυτό το συνεξαρτητικό στυλ προ Λυπάμαι. Λυπάμαι. Γι' αυτό σας λέω, κάντε ψυχοθεραπεία, εστιάσετε στο να δουλέψετε τα δικά σας ψυχολογικά, γιατί όταν έχει και παιδιά δεν είναι εύκολο να δουλέψει τα δικά σου ψυχολογικά, γιατί είναι οι ευθύνε συνέχεια, μαμά, 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 μα, είναι ένας χαμός. Οπότε δεν είναι κακό πράγμα κάποιος να είναι μονογονιός αλλά είναι πολύ κακό πράγμα να μεγαλώνουμε ανθρώπους μεταβιβάζοντας τους κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις για το ότι μόνο άμα έχεις άνδρα ή άμα έχεις γυναίκα μπορείς να γίνεις γονιός και ότι αν τα παιδιά μεγαλώσουν μόνο με έναν γονέα τότε αυτά τα παιδιά θα είναι καταδικασμένα, αντιστοιχισμένα και ούτε θα θα Η μορφή της μονογονεϊκής οικογένειας υπήρχε από την αρχή που ξεκίνησε να υφίσταται ο θεσμός της οικογένειας. Και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Και κλείνω με αυτό, θεωρώ ότι οι υπηρεσίε κοινωνική ευημερία, που νομίζω ότι αυτές είναι που γνωματεύουν για το αν κάποιο είναι ικανός για να υιοθετήσει παιδί, ή αν είναι ικανός για να είναι ανάδοχος γονέας και το καθεξής, δεν ξέρω τι κριτήρια έχουν αλλά πρέπει οπωσδήποτε κατά τη γνώμη μου να κοιτάζουν και για στυλ προσωπικότητας και να μην δίνουν το ελεύθερο σε ανθρώπους με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητας να γίνονται γονεί. Φυσικά θα μου πείτε αυτοί που κάνουν από μόνοι τους. Ε, 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 ε είναι... Δεν ξέρω, δηλαδή θα μπορούσε να μπει ένας κανονισμός ότι πρέπει να ελέγχεσαι από δικό πρωτού γίνεις γονέας ακόμη και με φυσικό τρόπο, παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι ό,τι καινούριο γνωρίζω γύρω από τη ψυχολογία και τη ψυχοεκπαίδευση προσπαθώ να το μεταδώσω μέσω του, των βίντεο εδώ στο κανάλι μας. Τροφή για σκέψη, ψυχολογική γνώση, ψυχοεκπαίδευση και να βοηθήσω ώστε και εγώ και οι συνάνθρωποι μου που βρίσκεστε σε αυτή εδώ την ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα να γινόμαστε όλο και πιο συνειδητοί πολίτε και να παίρνουμε αυτέ τι ψυχοεκπαιδευτικέ γνώσει και να τι χρησιμοποιούμε προ όφελο μα και προ όφελο των παιδιών μα, εάν έχουμε ή αν θέλουμε να αποκτήσουμε. Εάν παρακολουθείτε αυτό το βίντεο και δεν έχετε κάνει εγγραφή σε αυτό το κανάλι, σα παρακαλώ πατήστε το κομπή τη εγγραφή μας βοηθάει αυτό. Μας βοηθάει να γράφεστε στο κανάλι... γιατί όταν φτάσουμε τους 100.000 συνδρομητές... θα έχουμε περισσότερη ε, περισσότερη απήχηση στον κόσμο του ελληνικού YouTube... και το χρειαζόμαστε αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι η δουλειά που κάνουμε εδώ στο κανάλι... και δεν είμαι μόνη μου που την κάνω, μαζί την κάνουμε... είδατε σήμερα και σε κάθε άλλη, ε, σε κάθε άλλη vlog... διαβάζω τα δικά σας ερωτήματα είναι πολύ γόνιμες οι δικές σας ε, απορίες, οι δικοί σας προβληματισμοί, οι δικές σας καταθέσεις ψυχής. Την αγάπη μου σε όλους και όλες. Σε όλες και όλους. Μουα!